Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Δύσκολες ώρες έρχονται για την Ειρήνη Καπερνάρου. Ο θάνατος του Κίμωνα την έχει κάνει να χάσει το μυαλό της. Η Ασπασία έχει γίνει σκιά του εαυτού της, την ίδια στιγμή που ο Δημοσθένης είναι απόν σαν πατέρας. Η Ειρήνη αισθάνεται μόνη και αβοήθητη, η μοναδική της παρηγοριά είναι η Βασιλική, από την οποία ζητά συγγνώμη κάθε μέρα. Θέλει όσο τίποτα να δώσουν μια ευκαιρία στη σχέση τους και να δεθούν ξανά όπως παλιά. Η Βασιλική δυσκολεύεται να την δεχτεί στην αγκαλιά της. Η αποκάλυψη του Φίλιππου πως είναι αδελφός της Ειρήνης, την έκανε να απομακρυνθεί τελείως. Η Ειρήνη Καπερνάρου έχει χάσει τον εαυτό της και οπότε την κάνει να αισθανθεί χειρότερα. Ο καφετζής μαθαίνει πως η νεαρή δεν είναι στο πανεπιστήμιο όπως λένε οι γονείς της, αλλά πηγαίνει ακόμη στο λύκειο. Ο κουτσομπόλης πότης διαδίδει παντού στη μάνη τα ψέματα της οικογένειας, κάνοντας την Ειρήνη να αισθάνεται απέσια. Όλοι μαθαίνουν το ψέμα για τις σπουδές της, με αποτέλεσμα η νεαρή ηρωίδα να κλίνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!